Και πάλι μαζί. Είπαμε, έχει μείνει ακόμα η Πέμπτη και η Παρασκευή. Το Σάββατο είναι βουβό και η Κυριακή θα δείξει. Όμως απόψε, πέραν από ότι θα παρουσιάσω ένα αγαπητό φίλο και εξαιρετικό αυτοδιοικητικό, θα μας δώσει και τα φώτα του, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει ακόμα πού ψηφίζει, τι ψηφίζει, πώς ψηφίζει. Μπορεί να έχουν αποφασίσει, ούτε αυτό το έχουν αποφασίσει ακόμα οι περισσότεροι, πού θα βάλουν το σταυρό. Αλλά δεν ξέρουν και πόσο σταυρό θα ψηφίσουν. Πέραν λοιπόν που θα παρουσιάσω την προσωπικότητα του καλεσμένου μου, θα τον παρακαλέσουμε να μας δώσει και τα φώτα του, γιατί είναι ίσως ο μόνος που γνωρίζει τέλεια όλα αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα κύριε Δοξαστάκη. Καλησπέρα κύριε Σιδηράκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Όντως μπήκαμε στην τελική ευθεία και πρέπει να επισημάνουμε κάποια βασικά πράγματα, απαραίτητα, κρίσιμα και χρήσιμα. Πριν να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, κάνετε περιοδεία σε όλο τον νομό Ηρακλείου. Βεβαίως. Ναι. Πώς σας αντιμετωπίζουν? Θεωρώ ότι είναι συγκινητικό το κλίμα και σε ό,τι με αφορά έχω εισπράξει τόση εμπειρία, έχω διδαχθεί τόσο πολύ, είμαι 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, αφού κράζομαι την αγωνία του κόσμου, τον προβληματισμό που είναι πάρα πολύ εύστοχος, αγωνιά για την Κρήτη, για το μέλλον του τόπου και είναι έτοιμος πραγματικά να συνεισφέρει, αν και εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόταση, υπάρχει πρόγραμμα, ειλικρίνεια και ιδιαίτερα δεν υπάρχει απόσταση. Αν διαπιστώσει ότι όλοι εμείς θα παραμείνουμε κοντά τους, είναι πρόθυμος για μια ακόμα φορά να ανασκουμποθεί και να επιδιώξει μαζί με όλους εμάς για το συμφέρον της Κρήτης. Ίσως είστε ο παλαιότερος αυτοδιοικητικός, όχι λόγω ηλικίας, γιατί από μικρός ασχολείστε με αυτά και θα πρέπει να ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα τι προβλήματα έχει η περιφέρεια, την ιεράρχησή τους κλπ. Και καταλαβαίνω ότι πηγαίνοντας στα χωριά, μας είπατε ότι κουβεντιάζετε και ακούτε τον απλό πολίτη τι ζητάει και τι θέλει. Να πάμε σιγά σιγά σε αυτό, να ενημερώσουμε στα πρώτα 10 λεπτά τους θεατές μας για τον τρόπο ψηφοφορίας. Ας πάρουμε την περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα. Πόσοι σταυροί είναι διαφορετικοί σταυροί σε κάθε νομό, έτσι δεν είναι? Σε κάθε περιφερειακή ενότητα, όχι νομό. Πρέπει να πούμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είναι 51 μέλη. Ναι. Το Ηράκλειο θα εκλέξει 25, τα Χανιά 13, 7 το Ρέθυμνο και 6 το Λασίδι. Μάλιστα. Για μένα το Ηράκλειο και τα Χανιά μπορεί ο ψηφοφόρος να επιλέξει μέχρι 4 σταυρούς. Σωστά. Ενώ για το Ρέθυμνο και για το Λασίδι μέχρι 2 σταυρούς. Υπάρχει δηλαδή το πληθυσμιακό. Ακριβώς. Ναι. Έχει να κάνει με το πόσες έδρες εκλέγει ή διαθέτει ο κάθε νομός. Έτσι λοιπόν έχουμε 4 για το νομό Ηρακλείου και νομό Χανιών, μέχρι 4 και μέχρι 2 για νομό Ηρακλείου και νομό Λαστείου. Άρα είναι πιο ξεκάθαρα είναι στην περιφέρεια. Είναι πολύ απλά στην περιφέρεια, απλούστατα τα πράγματα. Αρχίζει λίγο να περιπλέκει το πράγμα στους Δήμους και στις Συνότητες. Πρέπει να πούμε ότι τούτη τη φορά, και ευτυχώς που την τελευταία στιγμή με υπουργική απόφαση σπάσανε τα τμήματα, θα έχουμε τμήμα Α, τμήμα Β. Στο τμήμα Α θα ψηφίσουν οι εκλογές για ανάδειξη ευρωβουλευτών και περιφερειακών αρχών και στο τμήμα Β για Δήμο, Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχο και για κοινότητα ή πρόεδρο κοινότητα. Δηλαδή, π.χ. 451 Α, 452 δίπλα. Βεβαίως. Θα μπαίνεις, στο ένα θα ψηφίζεις περιφέρεια και Ευρωβουλή και στο άλλο Δήμο ή κοινότητα. Το ξέρετε ότι πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν ακόμα τα του Δήμου, των κοινοτήτων ή των διαμερισμάτων. Δεν τα γνωρίζουν ακόμα. Πρέπει να πούμε ότι είναι περίπου σε όλη τη χώρα 19.000 τμήματα Α, που είναι περιφερειακές και ευρωεκλογές, 19.000 τμήμα Β, δημοτικές και κοινοτικές, και είναι και κάποια τμήματα που έχουν 3 κάλπες και κάποια και 4 κάλπες. Είναι οι μικρές κοινότητες, οι μικροί δήμοι που θα έχουμε ακόμα και 4 κάλπες. Δεν ξέρω αν ισχύει στην Κρήτη, αλλά υπάρχουν περίπου 700 τμήματα με 3 κάλπες και 710 ανά τη χώρα με 4 κάλπες. Ναι, να πάρουμε τον Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας δήμος ο οποίος έχει προκύψει από σύνανωση. Σωστά. Από πρώην 5 δήμους. Έχουμε λοιπόν για τον εκλογέα ο οποίος ψηφίζει στον τέος Δήμο Ηρακλείου που εκλέγει 42 δημοτικούς συμβούλους, έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει από 1 έως 3 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και μία ψήφο, όχι για κάθε μία από τις υπόλοιπες 4, αλλά μία για όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή, οι 4 ποιες είναι? Οι 4 είναι Αλικαρνασσός, Τέμενος, Παλιανή, Γοργολαΐνη. Άρα λοιπόν σε Δήμο 3 στο Ηράκλειο και 1 στους άλλους 4. Να πάρουμε τώρα τον ψηφοφόρο που ψηφίζει στο Τέμενος. Στο Τέμενος. Επειδή εκλέγει 1, δηλαδή μέχρι 3 συμβούλους, μπορεί να ψηφίσει 1 υποψήφιο της ενότητας του Τέμενους και 1 σε μία από όλες τις άλλες υπόλοιπες.
Τις άλλες τρεις. Τέσσερις. Α, τις άλλες τέσσερις, ναι. Όχι σε κάθε μία, σε μία από τις τέσσερις. Μία. Ακριβώς. Στην κοινότητα τώρα προφήτη Ηλία, που εκλέγει πενταμελές, μπορεί να ψηφίσει μέχρι δύο, δύο υποψήφους κοινοτικούς συμβούλους και όπου η κοινότητα είναι μέχρι 300 κατοίκους που εκλέγει ένα πρόσωπο, τον πρόεδρο, είναι ένα σταυρός και είναι υποχρεωτικός ο σταυρός. Γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει σταυρός, το ψηφοδέλτιο λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, αλλά επειδή μέχρι 300 κατοίκους έχουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι από μεμονωμένους υποψηφίους, αν δεν υπάρξει σταυρός είναι άκυρο, πρέπει να το τονίζουμε. Μάλιστα. Να το πάρουμε λοιπόν πάλι από την αρχή, σαν ένας μαθητής που θέλει να τα μάθει. Στην Αλικαρνασσό τι ψηφίζουν? Στην Αλικαρνασσό έχουμε τέσσερις συμβούλους που εκλέγονται, μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε μέχρι τρεις υποψήφιους. Και ένα από τις τέσσερις άλλες. Ή από το Ηράκλειο ή από το Τέμπη. Α, έχει το Ηράκλειο μέσα. Βέβαια. Πάντα είπατε... ψηφίζεις στην εκλογική περιφέρεια που είσαι εγγεγραμμένος και σε μία από τις υπόλοιπες ένα σταυρό. Που είναι, λέει, οι υπόλοιπες είναι το Ηράκλειο, η Παλιανή, το Κροκολαΐνη και το Τέμενος. Για τον εκλογία του Ηρακλείου και της Νέας Αλικαρνασσού μπορεί να θέσει μέχρι τρεις ψήφους και μία στις υπόλοιπες, ενώ για τους εκλογείς Τεμένους, Κροκολαΐνη, Παλαινής, ένα και ένα απ' έξω. Άρα ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή αν είναι του κεντρικού διαμερίσματος στο διαμέρισμα το αυτό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πιο πολύ σημασία. Γιατί είναι και ο ψήφος που έρχεται απ' έξω, πρέπει να είναι πολύ συλλεκτικός και πρέπει να πούμε σχετικά και με την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων. Μπορούμε να σταυρώσουμε με μπλε ή μαύρο στυλό, πριν ή μετά το όνομα. Α, μπορεί το ψηφοδέλτιο να έχει σταυρό ένα μπλε, ένα μαύρο είναι έγκυρο. Μπορεί, αν έχει δύο σταυρούς, ο ένας μπροστά από το όνομα, άλλος από πίσω, είναι πάλι έγκυρο. Όταν το κόκκινο απαγορεύεται. Ναι, βέβαια. Όταν έχει ξύσματα, όταν έχει σχίσιμο, όταν έχει λέρωμα ή ένα ή τρόπο σημεία... προφανή διπλώματος που προσπαθεί να ελέγξει την ψήφο, είναι άγκυρο. Υπάρχει μια εκτεταμένη νομολογία του Αρείου Πάγου που πλέον έχει καταλήξει στο τι είναι έγκυρο, τι είναι άγκυρο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, θέλει ψυχραιμία. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι είναι περίπου 45.000, άρα είναι εκεί και θα βοηθήσουν τους εκλογείς ψηφοφόρους για οτιδήποτε τους ζητηθεί. Και προσοχή, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που έχουν κάποια αδυναμία, τα τέσσερα ψηφοδέλτια που θα έχουν εφοδιαστεί, μην να μην μπερδέψουν τους φακέλους. Πρέπει να πούμε ότι το ψηφοδέλτιο της Ευρωβουλής είναι μπλε χρώματος, όπως και ο φάκελος. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μπερδευτεί με τα υπόλοιπα. Στην περιφέρεια, στην κορμαϊνή. Για μένα την περιφέρεια είναι άσπρο και σύνδεσμος. Γράφει απ' έξω πι. Πι, περιφέρεια. Πι. Για τους Δήμους γράφει ένα δέλτα πάλι άσπρος και για τις κοινότητες κάπα πάλι άσπρος. Άρα εκεί θέλει προσοχή να δούμε το γράμμα ποιο ψηφοδέλτιο θα μπει μέσα. Θέλει πάρα πολύ άρα, δηλαδή, ο Αλικαρνασσώτης θα πάρει στα χέρια του ουσιαστικά πόσα ψηφοδέλτια. Θα μπει στο ένα τμήμα και θα πάρει. Θα πάρει δύο ψηφοδέλτια. Ένα-ένα. Θα ένα, πάει και θα ψηφίσει ένα, πρώτα γυρνάει, για την Ευρωβουλή. Ναι. Θα γυρίσει, θα πάρει τα ψηφοδέλτια για την περιφέρεια. Τελειώνοντας από το δωμάτιο, παίρνει την ταυτότητά του, αποχωρεί. Πάει στο, πάει άλλο, στο άλλο τμήμα, στο άλλο δωμάτιο και εκεί θα ψηφίσει πόσα για Δήμο. Πόσα του δίνουν ψηφοδέλτια, αν είναι, στο, αν είναι του κεντρικού. Ή ένα είναι σε όλα. Ένα ψηφοδέλτιο είναι σε όλα. Όχι. Όταν γράφει όλα ένα. Όχι. Όχι. Στο, όταν ψηφίζει στο Ηράκλειο, θα πάρει 9 ψηφοδέλτια. 9. Βέβαια. Θα πάρει λοιπόν το μεγάλο αυτό ας πούμε, που φαίνεται εδώ και θα πάρει Γοργολαΐνη, θα πάρει όλα αυτά που διαβάζω. Ξεκινώντας το ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου, έχει πρώτα τους υποψηφίους του Ηρακλείου και μετά έχει αλφαβητικά όλους τους άλλους υποψηφίους των τεσσάρων ενωτήτων. Μάλιστα. Οπότε σταυρώνει τρεις και ένα. Το κατάλαβα. Τρεις και ένα. Ελπίζω να το καταλάβουν και οι ίδιοι. Θεωρώ ότι είναι απλό, χρειάζεται ψυχραιμία, υπάρχει χρόνος, υπάρχουν άνθρωποι που θα υποστηρίξουν την εκλογική διαδικασία. Το Υπουργείο των Εσωτερικών έχει δώσει σαφείς οδηγίες, υπάρχει ενημέρωση και στο site και μέσα από μηνύματα και μέσα από διαφήμιση που δίνει. Είναι όντως μια επίπονη διαδικασία. Υπάρχει η κατεύθυνση ότι τα αποτελέσματα θα δοθούν πρώτα για τις ευρωεκλογές, μετά για τις περιφέρειες. Θα υπάρχουν οι αγγελιοφόροι έξω από τα εκλογικά τμήματα, οι οποίοι θα παίρνουν το τηλεγράφημα το οποίο θα μεταφέρεται και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ, θα έχει πολύ δρόμο. Έχει πάρα πολύ δουλειά και πολύ χρόνο θα χρειαστεί. Ξέρετε ότι αυτά τα λέω και φαίνεται σε πολλούς αστεία. Για εσείς τους γνωρίζετε, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Προχθές με ρώτησε κάποιος αν ψηφίζεται ο Δήμαρχος. Αν παίρνει σταυρό Δήμαρχος. Δεν χρειάζεται. Άρα, σταυρό, ναι. Αλλά και αν έχει σταυρό δεν είναι άκυρο. Είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο. Αυτά λοιπόν για το... Άκυρο είναι αν μέσα στον ίδιο φάκελο έχουμε τρία ψηφοδέλτια, δύο πλέον του ενός, του ιδίου ή άλλου συνδυασμού. Είναι άκυρο. Άρα προσοχή να μην βάλουμε δύο ψηφοδέλτια μέσα
ή το ένα ψηφοδέλτιο στο φάκελο του άλλου. Άρα πιστεύετε ότι θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τους εκλογικούς αντιπροσώπους, ας πούμε, η πληροφόρηση εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει ανταπόκριση και υποστήριξη από τις εφορευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλοί εκλογείς θα είναι μέλη των εφορευτικών επιτροπών που αναδεικνύονται με κλήρωση. Θεωρώ ότι θα συλλήσει ομαλά και τα όποια προβλήματα, υπάρχει ο έφορας, ο οποίος θα τα αντιμετωπίσει σε συνεργασία πάντα με τον υπεύθυνο του νομού κλπ. Να πάμε τώρα στην περιοδία, ανά την περιφέρεια του Ηρακλείου, γιατί όλοι τον λένε νομό Ηρακλείου. Ναι. Διαπιστώσατε διαφορετικά προβλήματα των αστικών περιοχών, των αγροτικών, των μυρινών. Βεβαίως. Ναι. Είναι καταγεγραμμένο ότι στο βορρά, για παράδειγμα, υπάρχουν άλλα ζητήματα, άλλα στο νότο, άλλα στις περιοχές που είναι γεωργικές, στενοτροφικές, άλλα ζητήματα εκεί που υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. Αυτό που είναι κοινό πάντως είναι ότι αναζητούν όλοι οι εκλογείς, όλοι οι δημότες, όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, ο οποίος θα ακουμπά και στις δυνατότητες και στα προβλήματα της Κρήτης, θα στηρίζεται στους ανθρώπους, στις άειλες αξίες και παραδόσεις, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και κυρίως να γνωρίζουμε ότι με τους πόρους που διαθέτουμε, που είναι αρκετοί, όχι μόνο η εθνική αλλά και η ευρωπαϊκή, πρέπει να πούμε το 2021-2027 έρθει το νέο πλαίσιο στήριξης. Άρα λοιπόν θα πρέπει επιτέλους τα μεγάλα έργα υποδομής να ολοκληρωθούν, όχι μόνο τα έργα προσπελασιμότητας. Πήγα την Κυριακή στα Μάταλα και είδαμε πόση άνεση, με πόση ταχύτητα και πόση ευκολία προσέγγισα, παρακαλώ, από τη Χερσόνησο τα Μάταλα σε 38 λεπτά. Ηράκλειο, Μάταλα, δηλαδή είναι περίπου τον καινούριο δρόμο, ο οποίος δόθηκε το πρωί του Σαββάτου. Δεν φτάνουν όμως οι δρόμοι μόνο, χρειάζονται έργα στο περιβάλλον, η χωροταξία, η πολεοδομία και κυρίως πώς θα διασυνδέσουμε τους δύο δυναμικούς τομείς της οικονομίας μας, την αγροτική παραγωγή, τη γεωργία με τον τουρισμό. Είναι πολύ καλά τα προϊόντα μας, χρειάζεται όμως να έχουμε σε χρόνους συγκεκριμένους όλες εκείνες τις απαραίτητες ποσότητες, αλλά και στην ποιότητα που ζητά ο τουρίστας για να μπορούν πραγματικά τα προϊόντα μας να διατεθούν. Γνωρίζω. Τιμή δεν είπατε όμως. Βεβαίως, η τιμή μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Δεν κερδίζει τη μεταφορά. Η ποιότητα πλέον ζητείται και από τον τουρίστα. Όταν διαπιστώσει το προϊόν είναι αυτό το οποίο πληρώνει και όταν ο ξενοδόχος βρίσκει σε μόνιμη βάση να εφοδιάσει τις ανάγκες του ξενοδοχείου του με αυτά τα προϊόντα, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ξενοδόχους που έρχομαι από μια περιοχή που καταγράφει ένα τεράστιο δυναμικό, οι οποίοι όμως θέλουν για 5 μήνες, για παράδειγμα, συγκεκριμένες ποσότητες καρπούζι, φρούτα, λαχανικά κλπ. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε εμείς να τα παράξουμε αυτή την περίοδο, τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με τις υποδομές που έχουμε. Άρα χρειάζεται να ενωθούν οι παραγωγοί, να είναι πιο οργανωμένοι, να είναι πιο ποιοτικοί. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει στήριξη από την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί νομίζω πρέπει να κουβεντιάσουμε. Η περιφέρεια όμως τι ρόλο θα παίξει εδώ, συντονιστικό? Έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Γνωρίζουμε ότι η Δήμη είναι το πρώτο επίπεδο ανάσχεσης βασικών καθημερινών προβλημάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η περιφέρεια έρχεται προγραμματικά να σχεδιάσει, να προγραμματίσει για την απορρόφηση των πόρων και να συντονίσει τους φορείς να καταλήξουν σε ένα κοινό σχεδιασμό, σε ένα όραμα που θα διαπνέει όλους. Και εδώ πρέπει να πω και το διαπίστωσα και οφείλω να το πω, ότι ο σημερινός Περιφερειάρχης πραγματικά είναι ένα πρόσωπο μεγάλης αποδοχής, γιατί τον διακρίνει η συλλογικότητα. Οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει ενώνουν την Κρήτη. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα όταν υπάρχει σωστή κατεύθυνση, σωστός προγραμματισμός και ενότητα δυνάμεων. Και γι' αυτό εξάλλου εγώ στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκα, γιατί έχοντας μία μακρά πορεία γνώσης και σχέσεις και γνωριμίας μαζί του, μπορώ να προσφέρω, εφόσον οι κάτοικοι του νομού επιλέξουν να είμαι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και γι' αυτό με χαρά ανταποκρίθηκα στο κάλεσμά του. Και δεν είναι μόνο η γνωριμία με τον Αρναουτάκη, είναι και η προϋπηρεσία που έχετε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, έχουμε μαζί τόσα χρόνια δήμαρχος. Βεβαίως. Ναι. Θεωρώ ότι από το κομμάτι που θα μου δοθεί δυνατότητα να προσφέρω, από την όποια απλή θέση ή όποια άλλη, νομίζω ότι μπορώ να καταθέσω την εμπειρία μου και τη γνώση μου. Με πολλούς άλλους άξιους, βεβαίως, συναδέλφους. Από την περιοδία σας στην ενότητα του Ηρακλείου, την 1η του Σεπτέμβρη, αν σας λέγανε πώς θα ιεραρχήσετε τα προβλήματα, πώς θα τα βλέπατε? Αυτό που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να είναι σαφές, ότι υπάρχει μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Ναι. Ότι σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά, είναι καταγεγραμμένα, είναι αραγημένα, υπάρχουν απαντήσεις. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει εξασφάλιση πόρων,
Άρα μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα ορατό, άμεσο, όχι πολύ μακροπρόθεσμο, μπορούν αυτά να επιληθούν. Αν λοιπόν αυτά όλα που είναι δεδομένα για να πάμε στην επόμενη φάση μπορούν με βεβαιότητα να γίνουν, στη συνέχεια ένα σωστό συντονισμό τη περιφέρεια με του δημάρχου που θα εκλεγούν και τα δημοτικά συμβούλια, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Θέλω να πω, κύριε Σιδηράκη, ότι πλέον η περιφερειακή αυτοδιοίκηση τίνει να γίνει περιφερειακή διακυβέρνηση. Υπάρχει το νέο μοντέλο των περιφερειών της Ευρώπης, όπου καλούνται πραγματικά σε συνεργασία μεταξύ τους να αναδείξουν ζητήματα βασικά για την περιφέρεια. Το επιτελικό κράτος πρέπει να μείνει στην άμυνα, πρέπει να μείνει στην εξωτερική πολιτική, στο συντονισμό το γενικότερο, και οι αρμοδιότητες βασικές για τον πολίτη, την ανάπτυξη, πρέπει να αποκεντρωθούν στις περιφέρειες. Το κράτος όμως δεν το κάνει αυτό. Το κράτος βεβαίως και δεν το αφήνει. Δεν το κάνει γιατί θέλει να κυριαρχεί εκείνος. Οτιδήποτε έχει αποδοθεί έχει κατακτηθεί με αγώνες. Θεωρώ όμως ότι είναι αναγκαιότητα. Παραμένει δυστυχώς η Ελλάδα το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης, ακόμα και από την Πορτογαλία και την Τουρκία. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει. Η αποκέντρωση με πόρους και αρμοδιότητες, όπως ορίζει το Σύνταγμα, είναι η λύση των προβλημάτων του απλού πολίτη. Άρα δεν μπορεί το ΒΟΑΚ να το κατασκευάζει και η κεντρική κυβέρνηση. Ο ΒΟΑΚ ίσως και κάποια πολύ μεγάλα έργα υποδομής σε συνεργασία με την περιφέρεια πρέπει να κατευθύνονται και να συντονίζονται από το κέντρο. Έχει αποδειχθεί όμως ότι και ο ΟΑΚ και η περιφέρεια ιδιαίτερα μπορούν να εκτελέσουν πολύ μεγάλα έργα, ποιοτικότερα έργα, είναι κοντά στα προβλήματα, είναι δίπλα με τους φορείς και μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, να ξεπεράσουν προβλήματα. Έχουμε το παράδειγμα όπου έργα που δώσαν τη δυνατότητα στην περιφέρεια να παρέμβει ουσιαστικά και να έχει λόγο και ρόλο. Τελειώσανε και έγκαιρα και σωστά. Περιμένετε λοιπόν ότι σύντομα το αυτοδιοίκηση θα είναι πραγματικότητα? Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαι θεροβάμων, δεν είμαι ουτοπιστής, αλλά θεωρώ ότι είναι μια αναγκαιότητα. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν πρέπει να παραμείνει στα χαρτιά. Είναι μια πρόταση η οποία εδώ και χρόνια κυριαρχεί στην Επιτροπή των Περιφερειών. Συμμετέχουμε ως χώρα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος για συγκεκριμένα πράγματα θεωρεί και θεωρούσε ότι έπρεπε να έχουν γίνει και στην Ελλάδα πράξη. Η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έχει δρομολογηθεί, αφήνει περιθώρια πολλά για αυτονομία, αυτοτέλεια και αυτυπαρξία στην τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι το όποιο κράτος ή όποια κυβέρνηση θα προχωρήσει σε τέτοια μέτρα. Το ευχόμαστε. Γιατί αν σας, δώσουν αρμοδιότητες και θα σας δώσουν τα χρήματα, είναι βασικό. Θα πάθουν ό,τι πάθανε οι Δήμοι με τα σχολεία. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Οι πόροι περικόπησαν πάρα πολύ αυτή την περίοδο λόγω και των μνημονιακών παρεμβάσεων. Αλλά θεωρώ ότι πλέον και οι ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά και επιτέλους αυτή η αναδιανομή που πρέπει να γίνει και να δοθούν πόροι για την ανάπτυξη μετά τη δυσκολία που πέρασε ο ελληνικός λαός, που πολλαπλασιαστικά θα επιστρέψουν στους πολίτες, πρέπει να είναι κατεύθυνση για την όποια κεντρική, περιφερειακή, τοπική διοίκηση. Σίγουρα γυρνώντας όλη την περιφέρεια του Ηρακλείου, θα σας είπαν για την άρδευση και την ίδρυυση. Πολύ σημαντικό. Με πολύ χαρά βλέπω ότι τα έργα τα οποία φέτος στηρίχθηκαν ιδιαίτερα λόγω και των καιρικών συνθήκων που αφορούν ζητήματα λιμνοδεξαμινών, μικρών ταμιευτήρων, φραγμάτων κλπ. Είναι σε μια κατάσταση τέτοια που θα δώσει μια αισιοδοξία και ένα αποτέλεσμα για αυτή τη χρονιά. Δεν αρκεί όμως αυτό. Υπάρχει ένα τεράστιο υδατικό δυναμικό το οποίο δυστυχώς χάνεται στη θάλασσα. Η Κρήτη είναι αυτάρκης. Υδρογεολογικά είναι πολύ μπροστά σε σχέση με την επάρκεια που διαθέτει. Απλά πρέπει να γίνουν έργα συγκράτησης, πρέπει να μπλωτιστούν οι γεωτρήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Υπάρχει master plan και από την αποκεντρωμένη και από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να χτίσουμε, γιατί δεν μπορεί τον 21ο αιώνα τόσα νερά που διαθέτει το νησί να πηγαίνουν στη θάλασσα και να μην εξυπηρετούν την άρδευση και βεβαίως την ίδρυυση, που είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα στο Ηράκλειο, στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιοχή που υπάρχει στην τουριστική ανάπτυξη. Σε αυτά τα μικρά φράγματα, πώς τα υπονοείται η περιφέρεια, έχει το ρόλο της? Βεβαίως και έχει ρόλο. Ο σχεδιασμός είναι πάλι από το κεντρικό κράτος. Το Υπουργείο Γεωργίας τα περισσότερα από αυτά, αλλά και η περιφέρεια έχει ρόλο στο να προετοιμάσει, να οριμάσει και να δεσμεύσει τους πόρους μέσα είτε από το περιφερειακό πρόγραμμα ή βοηθώντας μέσα από τα ατομιακά προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας να υποστηρίξει τους Δήμους να κάνουν αυτά τα έργα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα έργα, τα μικρά, οι ταμιευτήρες δεν είναι μόνο έργα τα οποία συμβάλλουν στην άρδευση, αλλά είναι και έργα ανάσκεσης, αντιπλημμυρικά έργα και τα οποία εκτονώνουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που τόσο πολύ πληρώσαμε ή βιώσαμε φέτος την έντονη αυτή χειμερινή περίοδο. Αυτό που δεν έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη, εντάξει, ο τουρισμός. Ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός.
Δηλαδή μπορούν να αξιοποιηθούν δήμοι του κέντρου της περιφέρειας που δεν έχουν άλλα έσοδα πολλές φορές. Πάρα γιατί πολύ η Χερσόνησος που τόσα χρόνια την υπηρετήσατε εκεί πέρα, εντάξει. Δεν είναι όμως η Χερσόνησος και με ικανοποίησε την Κυριακή που πήγα στα Μάτα, αλλά είδα μία συγκέντρωση πληθυσμού, μία διασπορά κόσμου που αυτοί οι οποίοι έρχονται στη Χερσόνησο ή στα τουριστικά μέρη του Βορρά επισκέπτονται ως προορισμούς τόπους οι οποίοι πραγματικά αναδεικνύονται και προσφέρουν κάτι το διαφορετικό. Θα έλεγα, επειδή το δοκιμάσαμε παλιά, το να πούμε όλο το χρόνο τουρισμό είναι λίγο δύσκολο. Αλλά αν καταφέρουμε να προηγηθεί ένα μήνα η έναρξη τουριστικής και να επιμηκυνθεί προς τα πίσω, ναι, θα είναι ένα πρώτο κέρδος. Η διασπορά επίσης των τουριστικών δραστηριοτήτων μέσα από τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και μέσα από τη συνεργασία των Δήμων, η Κρήτη έχει ένα οικοσύστημα το οποίο είναι μοναδικό. Ένας τόπος ευλογημένος, είναι μια δυναμική περιφέρεια, καταγράφει μια αξιοζήλευτη θέση στον μεσογειακό χώρο. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να γίνει μια ανανέωση των τουριστικών υποδομών, να γίνει ένας επαναπροσανατολισμός και προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος και να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι να συζητήσουμε περιφέρεια, δήμοι, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι, πράκτορες και όλοι αυτοί. Να μην πουλάμε δηλαδή μόνο ήλιο και θάλασσα. Και να έχουμε το μέσο. Δεν έχουμε το αεροπλάνα, δεν έχουμε τα σλός όπως λέγονται την χαμηλή περίοδο, με αποτέλεσμα η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλοι προορισμοί να παίρνουν τον κόσμο. Ο Μάιος φέτος, όπως και πέρυσι, αλλά ιδιαίτερα φέτος, καταγράφεται με πολύ λίγη δραστηριότητα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συναντώ στην περιοχή μου και υπάρχει τρόπος όλα αυτά να αμβληθούν και να αντιμετωπιστούν. Κύριε Δοξαστάκη, στο 1,5 λεπτό που μας μένει ακόμα, γιατί πέρασε, περνάει, όταν κουβεντιάζει με τον Ζαρέτα Δοξαστάκη, όχι, έχει τόσα πολλά να πει, ναι, που ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Στο ένα, αυτό, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου θα πρέπει να κοιτάξει όταν πάει να ψηφίσει, πέραν από τη γνωριμία που έχει ή τη συμπάθεια ή την υποχρέωση, να κοιτάξει και λίγο το βιογραφικό ενός ανθρώπου. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν θα ήταν καλύτερο να ξέρει ποιον στέλνει, τι έχει κάνει. Γιατί ένας επιτυχημένος άνθρωπος στη ζωή του θα κάνει και ένα επιτυχημένο παράγοντα, έτσι το δεν είναι? Το που λέτε είναι σημαντικό. Εγώ αναγνωρίζω τις όποιες λογικές δεσμεύσεις ανθρώπινες σε επίπεδο συγγένειας, σε επίπεδο φίλων, σε επίπεδο συντοπιτών. Υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία πρέπει να τα υπηρετήσουν άνθρωποι που διαθέτουν την εμπειρία, τη γνώση, το μεράκι. Υπάρχουν άξιοι συνάδελφοι. Σε ό,τι με αφορά όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα εντελώς άδολα και πάντα χωρίς καμία σκοπιμότητα υπηρέτησα τον πολίτη, υπηρέτησα τον τόπο μου, την περιφέρεια. Και αν μου δοθεί δυνατότητα και αυτή τη φορά θα το πράξω. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω μία διαδρομή και μία πορεία. Στην πορεία μου πάντα ήταν διάφανη η κίνησή μου και η δραστηριότητά μου. Δεν με χαρακτηρίζει τίποτα το αρνητικό στο δημόσιο βίο μου και ζητώ όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε μένα και βεβαίως και στον επικεφαλής μας που είναι αξιόλογος και στους συναδέλφους να μας τιμήσουν και εφόσον αυτό το πράξουν ας προτιμήσουν με την ψήφο τους, με τη μία τους ψήφο και εμένα προσωπικά. Και δεν θα τους διαψεύσω όπως έκανα μέχρι σήμερα καθ' όλη την πορεία μου στην αυτοδιοίκηση. Αυτή ήταν η τελευταία με ερώτηση, την προλάβατε, τα είπατε σωστά. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό κουράγιο τις τρεις τελευταίες ημέρες. Θεωρώ ότι θα πάμε σιγά σιγά να τελειώσει αυτή η δραστηριότητα, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Οφείλω να πω ήταν πάρα πολύ με μεγάλη ευκοσμία, κανένα πρόβλημα. Έχουμε προχωρήσει στο πολιτικό πολιτισμό. Τα πάθη έχουν καταλαγιάσει, τα πάθη. Ναι, τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά. Και έχει ανέβει το επίπεδο. Ξεπερνούν τα πάθη. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι όλα καλά. Επίσης θα έλεγα τελευταίο ότι όταν ένας, ο Σταύρος Αρναουτάκης, μετά τις εκλογές πιάσει τον κατάλογο αυτών που έχουν εκλεγεί και τραβάει τα μαλλιά του γιατί δεν έχει να βάλει στις θέσεις, αυτό θα είναι μια καταστροφή. Άρα να προσέξει ο κόσμος τι ψηφίζει, ποιον ψηφίζει. Υπάρχουν αξιολογότατοι υποψήφοι και νομίζω θα προκύψει ένα πολύ ικανό περιφερειακό συμβούλιο, όπως και στα δημοτικά συμβούλια. Ξέρετε ποιο, τι δεν είπαμε? Να μην κάτσει κανείς στον καναμπέ και να πάει να ψηφίσει. Εννοείται. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι το βασικό. Είναι το μοναδικό δικαίωμα το οποίο δεν θα πρέπει να αφήσει να παλωτριωθεί ο εκλογέας. Όταν θέλει να έχει λόγο, όταν θέλει να κρίνει, θα πρέπει τώρα που του δίνεται η ευκαιρία να αξιολογήσει όλους εκείνους οι οποίοι του παρέθεσαν μπροστά του την πρότασή τους και τη δράση τους. Και όχι να κριτικάρει τον εκ των υστέρων που αυτός δεν και βοήθησε αυτό είναι σωστό, στο αποτέλεσμα. Αλλά τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία να αξιολογήσει σωστά και να επιλέξει τους καλύτερους. Σας ευχαριστώ και καλή εγώ επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.